ακόμη ένα έτος στο παρελθόν. Ένας καινούργιος χρόνος ανέτειλε στη θέση του παλαιού γεμάτος ελπίδες και προσδοκίες για τον καθένα μας. Παράδοξη και μυστηριώδης ιδιότητα του χρόνου. Γεννήθηκε συγχρόνως με τη γέννηση του σύμπαντος και θα τελειώσει με το τέλος αυτής της δημιουργίας κατά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Ζούμε κάθε φορά την αλλαγή του και διαπιστώνουμε την τροχιά του, η οποία δεν σταματά ποτέ, ούτε γυρίζει πίσω. Είναι άχρωμος, άοσμος, άγευστος, αόρατος, αλλά και παντοδύναμος. Αφού κανένα υλικό σώμα δεν τόλμησε μέχρι τώρα να αμφισβητήσει την ισχύ του και την παρουσία του. Ακόμη και αυτή η κορονίδα της δημιουργίας ο άνθρωπος είναι τις περισσότερες φορές παραδομένος στις επιταγές του. Όμως ο άνθρωπος έχει μια ξεχωριστή ιδιότητα. Μπορεί να ξεπερνά τον χρόνο και να βιώνει την αιωνιότητα κάθε φορά που μετέχει στη ζωή της Εκκλησίας και ιδιαίτερα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αφού το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον ενώνονται σε ένα αιώνιο παρόν. Γι' αυτό και ψάλαμε πριν από λίγες ημέρες «Η Παρθένο σήμερον τον υπερούσιον τύχτη», αλλά και στην ακολουθία του όρθρου πριν από λίγο «Σήμερον ο Δεσπότης σαρκή περιετμήθη και Ιησούς εκλήθη». Ο άνθρωπος έχει ακόμη τη δυνατότητα να εξαγοράσει τον χρόνο, σύμφωνα με το παράγγελμα του Αποστόλου Παύλου, «Εξαγοραζόμενοι των καιρών, ότι η ημέρα πονηρέησει». Έτσι υπερβαίνει τον χρόνο και αποκτά δικαιωματικά σαν έπαθλο του αιών του αγώνος του την αιωνιότητα. Πώς όμως θα εξαγοράσουμε τον χρόνο, πώς θα κοσμήσουμε την αλυσίδα και το ημερολόγιο της ζωής μας? Η απάντηση είναι δια της αγάπης. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας προσφέρω λίγα ψήγματα από την πατερική σοφία για αυτή την εντολή του Θεού, καθώς τις μέρες μας εψήγει η αγάπη κατά τον Λόγο του Χριστού και δια το πληθυνθήνε την ανομίαν ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Και πρώτον, τι είναι η αγάπη? Είναι δώρο του ουρανού. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ο καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει γνήσια αρετή αν δεν συνοδεύεται από την αγάπη και αν δεν ενεργείται μέσα στο κλίμα της αγάπης. Γι' αυτό και ο Χριστός στην επίγεια πορεία του δεν αποδοκιμάζει τις αδυναμίες των ανθρώπων. Δεν εξουδενώνει ούτε την αμαρτωλή γυναίκα, ούτε Ζακχαίο τον τελώνει, ούτε τα πρόσωπα εκείνα τα οποία ζητούν τη βοήθειά του. Το μόνο που στυλιτεύει είναι η απουσία της αγάπης από τη ζωή μας. Αυτό δείχνει και η παραβολή της μελούσης κρίσεως. Γι' αυτό και γεμάτος θαυμασμό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη περικοπή, θα ρωτήσει «Διατί δε, ο Κύριε, ουδέν τον άλλον αμαρτημάτων φέρει στη μνήμη?» Και απαντά ο ίδιος ο Χριστός με τη γραφίδα του Ιερού Πατρός «Ου κρίνω φυσήν την αμαρτίαν, αλλά την απανθρωπίαν». Κρίνει δηλαδή την απουσία της αγάπης από τη ζωή των ανθρώπων. Άλλωστε ο ίδιος κατέβηκε στη γη κινούμενος από το πνεύμα της αγάπης για τον άνθρωπο. Ούτω γαριγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε ή να πάσω πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Αυτή η κίνηση του Θεού προς τον άνθρωπο φανερώνει την υπερβολή της αγάπης. Διότι ο αθάνατος Θεός, που δεν έχει αρχή και τέλος, η απέραντος μεγαλοσύνη ηγάπησεν αυτούς που επλάστησαν από χώμα και τέφρα, που είναι φορτωμένοι από απείρους αμαρτίας, αυτούς που εξόκυλαν συνεχώς τους αχαρίστους. Δεύτερον, τι είναι η αγάπη? Είναι μίμηση Χριστού. Η αγάπη κατά τον βετεράνο του χριστιανικού στίβου Απόστολο Παύλο πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Δεν απαιτεί, αλλά ελπίζει. Δεν πολεμά, αλλά διαλέγεται. Δεν εκφράζεται με κάποιες επιφανειακές πράξεις, οι οποίες προκαλούν τον έπαινο των ανθρώπων, αλλά βιώνεται εν το κρυπτό, ως μια συνεχής προσφορά. Είναι μια στάση ψυχής προς τον αδελφό, στο πρόσωπο του οποίου βλέπει πάντοτε το πρόσωπο του Χριστού. Δεν ξεχωρίζει εκείνους που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο χώρο από εκείνους που δεν ανήκουν, αλλά προσφέρεται προς πάντας, χωρίς ιδιοτέλεια και ατομικά συμφέροντα. Στην αγάπη δεν υπάρχει κόπος, ούτε βεβαίως και όριο. Αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, ακόμη και τους εχθρούς, σύμφωνα με την εντολή του Χριστού. Αν λοιπόν εμπλακούμε σε διαμάχες με τους εχθρούς, έτσι ας αποστομώσουμε αυτούς χωρίς θυμό και σκληρότητα.
διότι αν μεν το κάνουμε αυτό με θυμό, δεν θεωρείται αυτό πλέον θάρρος, αλλά πάθος. Αν όμως το πράξουμε με επιείκεια, πράγματι αυτό είναι θάρρος. Θα προσθέσει με την δική του εμπειρία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Οφείλουμε λοιπόν στην ταραγμένη εποχή μας να ομολογήσουμε ότι παραμελήσαμε αυτή την εντολή του Θεού. Δεν καλλιεργήσαμε τον κυριότερο καρπό του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Πρέπει να παραδεχθούμε ακόμη, κρίνοντας και ανακρίνοντας τον εαυτό μας, ότι έχουμε απομακρυνθεί από το δρόμο της αγάπης κατά τρόπο ιδιαίτερα επικίνδυνο για τη σωτηρία μας. Γι' αυτό και χρειάζεται η μαθητεία, σταθρανή αυτής της εντολής του Θεού, της αγάπης, η οποία οδήγησε τον Κύριο μέχρι και σε αυτό το πάθος και το σταυρό. Χρειάζεται επίσης να κάνουμε ένα σπουδαίο βήμα στη ζωή μας, να μεταθέσουμε το κέντρο του ενδιαφέροντός μας από το εγώ στο εσύ, γιατί ο πραγματικά πνευματικός άνθρωπος κινείται όχι στην σφαίρα του εγωκεντρισμού και της ατομοκρατίας, αλλά στην παρουσία της αγάπης και του συμφέροντος για το κοινωνικό συμφέρον. Ο Ιερός Χρυσόστομος είναι πολύ χαρακτηριστικός. Μπορεί να νηστεύεις, είτε να κακοπαθείς κοιμόμενος κάτω διάσκηση, είτε να θυσιάσεις τον εαυτό σου. Αν όμως δεν φροντίζεις δια των πλησίων, τίποτα μέγα δεν έκανες. Αδελφοί μου αγαπητοί, και πάλι νέα στροφή του χρόνου και το μονοπάτι της ζωής μας γίνεται πιο στενό καθώς πλησιάζουμε στην ωραία πύλη του ουρανού. Συνοδός μας σε αυτό το μονοπάτι ας είναι η αγάπη μας προς το Θεό και τον συνάνθρωπο. Εμπρός λοιπόν ας γίνουμε ικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμονεστή. Ας γίνουμε παρακλήτορες, βαστάζονται στα βάρη των ασθενούντων. Εμπρός λοιπόν ας χρησιμοποιήσουμε αυτή τη θεόσδοτη εντολή, προκειμένου η αγάπη αυτή να διαποτίσει και να ανακαινήσει ολόκληρη την ύπαρξή μας, να εφράνει την καρδία μας και να φωτίσει το νου μας, να θερμάνει την ψυχή μας και τέλος να διασκήσει τους ουρανούς, να μας παρουσιάσει στο θρόνο του Θεού και να οικετεύσει για τη σωτηρία μας. Ας κρατήσουμε λοιπόν τώρα που φτωχήναμε από υλικά αγαθά αυτόν τον θησαυρό της αγάπης και ας τον προσφέρουμε καθημερινά στον παράγοντα άνθρωπο τις δύσκολες και ανηφορικές ημέρες αυτού του χρόνου. Σας απευθύνω μαζί με τις παραπάνω σκέψεις μου και τις ολοκάρδιες ευχές μου για αυτή την καινούργια χρονιά, ώστε να είναι γεμάτη από αγάπη, υγεία, ευλογία, χάρη Θεού και πλησμονή ουρανίων αγαθών. Χρόνια πολλά αδελφοί μου και παιδιά μου αγαπημένα, πάντα ημών εν αγάπη γινέστο.